Όταν έρχεται στο Ηράκλειο, ο παίκτης του ΠΑΟΚ μπορούσε να τα βάλει με το δίδυμο Γκάλη Γιαννάκη. Ο παίκτης που έστειλε την ΑΕΚ στο τελικό της Ευρωλίγκας, δεν έχεις παρά να μιλήσεις μαζί του. Αυτό που έχω να πω είναι για μια μικρή χώρα, γιατί η Ελλάδα είναι μικρή χώρα. Το επίπεδο του μπάσκετ είναι σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Βεβαίως αυτό οφείλεται σε κάποιους ανθρώπους που χρηματοδοτούν τις ομάδες, γιατί ομάδες όλες στο μπάσκετ χρειάζεται κάποιος να τις χρηματοδοτήσει. Και η εθνική ομάδα είναι πάρα πολύ καλή και έχει την ευκαιρία να πάρει και μετάλλια στο επόμενο ευρωπαϊκό. Πιστεύεις ότι μπορεί να εκμεταλλευτεί η εθνική τον Αντετοκούμπο και να φτάσει κάπου ψηλά? Είναι ο παίχτης που τελικά μπορεί να κάνει τη διαφορά, ή είναι πολύ διαφορετικό το NBA με το ευρωπαϊκό μπάσκετ? Είναι παίχτης που μπορεί να κάνει διαφορά. Δυστυχώς το NBA έχει μεγάλη διαφορά με ευρωπαϊκό μπάσκετ. Πολύ μεγάλη διαφορά, και αυτός θα έχει λίγο χρόνο να προσαρμοστεί. Αυτό είναι το πρόβλημα. Την εποχή τη δική σου, αν υπήρχε ένας Αντετοκούμπο, χωρούσε? Την εποχή που το μπάσκετ ήταν ίσως με πιο χαλαρές άμυνες και με πολλούς παίχτες που σημείωναν πολλούς πόντους. Ήταν διαφορετικό μπάσκετ της εποχή μου, ήταν περισσότερο ταλέντο και λιγότερο φυσική κατάσταση και ταχύτητα. Σήμερα μπάσκετ έχει αλλάξει εντελώς, είναι περισσότερο φυσική κατάσταση, ταχύτητα, δύναμη, άλμα. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε καν τις εποχές. Και κάτι τελευταίο, ένα μήνυμά σου για τους φίλους της Κρήτης, στην Κρήτη εδώ, που αγαπούν το άθλημα του μπάσκετ? Να υποστηρίζουν την ομάδα τους και πάντα να υποστηρίζουν και τις τοπικές ομάδες. Ακόμα 7 δευτερόλεπτα, φοβερή πάσα στον Παπαλουκά και έρχεται στο φόλο ο Ντικούδης μετά το χαμένο lay-up. Τον είπα να φανεί ήρωα στη μεγάλη νίκη της Εθνικής επί της Dream Team που μας έστειλε στον τελικό του Μουντομπάσκετ το 2006. Η εθνική ομάδα των ανδρών είναι η βιτρίνα του ελληνικού μπάσκετ. Είναι αυτό που όλοι περιμένουμε να την ξαναδούμε, να φέρνει επιτυχία. Ο δικός μας ο σκοπός είναι να την κάνουμε όσο πιο δυνατή ομάδα γίνεται και να πετύχουμε κάτι δυνατό, κάτι καλό στο επικείμενο μπάσκετ που έρχεται. Πιστεύεις ότι μπορούμε να φτάσουμε στην τετράδα να διεκδικήσουμε μετάλλιο? Φυσικά και πιστεύω, είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος. Έχουμε το υλικό, έχουμε εξαιρετικό προπονητικό staff, έχουμε μια ομοσπονδία δίπλα της και είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος. Διαμαντίδης, το pick and roll, ο Δήμος, εύκολα, πολύ εύκολα.